Καλό σας μεσημέρι. Καλή χρονιά και από μένα εδώ από το Web TV, γιατί τηλεοπτικά τα έχουμε πει. Μία εκπομπή θα είναι σήμερα γεμάτη με θέματα που σας ενδιαφέρουν και θέλω να ξεκινήσουμε από την αίθουσα σύνταξης και την Κωνσταντίνα Παπατζάκονα, διότι μετά από τη λευκή βραδιά, από τις λευκές νύχτες, τώρα γίνεται συζήτηση από το Υπουργείο Παιδείας και για αυτή την περιβόητη λευκή εβδομάδα, στην οποία θα έχουν έτσι μια ξεκούραση τα παιδιά από το σχολείο, ώστε να ενισχυθεί η Κωνσταντίνα, ο εσωτερικός τουρισμός, όπως λέγεται. Ακριβώς, εκείνη καλή χρονιά σε όλους, να ευχηθούμε. Όπως τα λες είναι, να σου πω όμως ότι οι αντιδράσεις είναι έντονες τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών στην πρόταση των ξενοδόχων για περισσότερες ημέρες χειμερινών διακοπών στα σχολεία, προκειμένου να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός. Βέβαια τώρα το Μάρτιο δεν το λες ακριβώς χειμωνιάτικες διακοπές, το λες κάτι ενδιάμεσο προς ανοιξιάτικες, θα έλεγα. Έτσι ακριβώς. Για αυτό το θέμα έχουν σύσκεψη σήμερα τόσο ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα για την λεγόμενη λευκή εβδομάδα. Κοίταξε, σίγουρα τα παιδιά θα χαρούν σε τέτοια περίπτωση, αλλά νομίζω ότι στην προκειμένη θα έπρεπε να συνεννοηθεί το Υπουργείο Παιδείας καλύτερα με το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί καλά γίνεται λόγος για εσωτερικό τουρισμό. Το θέμα είναι χρήμα, υπάρχει. Σωστά, ακριβώς. Είναι πολύ σωστή η επισήμανση που κάνεις. Το συγκεκριμένο σχέδιο, τον συγκεκριμένο θεσμό τον συζήτησαν σε μια πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τον τουρισμό υπό τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Και αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται τρόπους για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης, καθώς και τις σχετικές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες. Είναι μια πρόταση που έγινε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, στο λευκό πενθήμερο τουρισμού, με ορισμένες ημέρες σχολικής ανάπαυλας. Βέβαια, εγώ τώρα βλέπω και άλλα προβλήματα, έτσι πρακτικά, αν θέλεις, Κωνσταντίνα. Πολύ ωραία τα παιδιά να έχουν διακοπές και όλα αυτά. Οι γονείς όμως που εργάζονται, που έχουν εξαντλήσει τις ημέρες αδείας τους, τι θα τα κάνουν τα παιδιά αυτό το πενθήμερο, που τα παιδιά, εντάξει, δηλαδή θα πρέπει να είναι κάποιο σπίτι για να τα προσέξει, για να κάνει κάποια δραστηριότητα μαζί τους. Γιατί άμα είναι τα παιδιά να κάτσουν τώρα στο σπίτι και να είναι όλη μέρα μπροστά σε μια τηλεόραση ή σε ένα κομπιούτερ, νομίζω ότι δεν βοηθάει ούτε τον εσωτερικό τουρισμό, αλλά ούτε και έτσι, την παιδεία των παιδιών αυτές τις μέρες. Σίγουρα αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να τεθούν στο τραπέζι. Επίσης, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει τουλάχιστον ένα κίνητρο από τη μεριά των ξενοδοχών. Των ιδιοκτήτων ακριβώς των ξενοδοχείων, να υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες προσφορές. Δηλαδή, αφού δεν μιλάμε τώρα πλέον για high season, ο Μάρτιος δεν είναι high season στην Ελλάδα, και να υπάρχουν κάποιες προσφορές ιδιαίτερα χαμηλές, ώστε κάποιος ίσως στο μέλλον να πει ότι δεν θα πάω, ας πούμε, τα Χριστούγεννα κάπου, αλλά θα πάω σε αυτή τη λευκή εβδομάδα που υπάρχουν πιο χαμηλές τιμές. Ίσως μια τέτοια εναλλακτική θα ήταν ένα κίνητρο. Σε ανακοίνωσή της, να σου πω, Κίμη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων επισημαίνει τη δημιουργία μιας περίοδου σχολικής ανάπαυλας διάρκειας μιας εβδομάδας, με επίκεντρο την καθαρά Δευτέρα, εφόσον κλείσουν τα σχολεία τις τέσσερις επόμενες της αργίας ημέρες. Πρόκειται, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, για μια ενέργεια που λειτουργεί εδώ και χρόνια, με καλά αποτελέσματα σε αρκετές χώρες του εξωτερικού και που εφόσον συνδυαστεί με ενημερωτική, όπως είπες και εσύ, με μια ενημερωτική καμπάνια από το Υπουργείο Τουρισμού και με δελεαστική τιμολογιακή πολιτική από τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή δωρεάν διαμονή για τα παιδιά εντός του δωματίου των γονέων ή και έκπτωση έως και 50% σε ξεχωριστό δωμάτιο. Καλά, στα περισσότερα ξενοδοχεία μέχρι κάποια ηλικία, έτσι κι αλλιώς η διαμονή είναι δωρεάν για τα παιδιά. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων πως το συγκεκριμένο μέτρο θα προχωρούσε στη θετική κατεύθυνση της τόνωσης του τουρισμού κατά τους χειμερινούς μήνες. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, αυτή την ώρα συσκέπτονται
η κυρία Κεφαλογιάννη με τον Ιωάννη. Ακριβώς, ναι. Οπότε δεν έχουμε να πούμε κάτι έτσι τελειωτικό. Προς το παρόν δεν έχει βγει κάποια απόφαση. Προς το παρόν. Μάλιστα. Τώρα. Καλό θα είναι, όχι τόσο, δεν ξέρω, θα δούμε. Εγώ σου επισημάνω ξανά το πρόβλημα, το τι θα κάνουν οι γονείς. Mm-hmm. Που θα έχουν τα παιδιά στο σπίτι και mm-hmm. λογικά θα δουλεύουν εκείνες τις μέρες. Να επισημάνουμε εκείνη που σύμφωνα με πληροφορίες, ναι. έως την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου αναμένεται να οριστικοποιηθεί ο αριθμός των ημερών της Λευκής Εβδομάδας. Μάλιστα. Δηλαδή αν θα είναι δύο ημέρες μετά την καθαρά Δευτέρα ή αν θα είναι τέσσερις. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε στο επόμενο θέμα μας για σήμερα, που έχει να κάνει με την ζωή που έχουν οι οδηγοί αγώνων, έτσι, δηλαδή με την καθημερινότητά τους, με τη δουλειά τους, αλλά και με τον τρόπο ζωής τον οποίο έχουν επιλέξει. Θέλω να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βασίλη Σαριμπαλίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κιμ. Καλό μεσημέρι στους φίλους τηλεακροατές του Ζούγκλα Radio TV. Καλά να είπες. Να συγκεκριμένω ναι, πούμε ότι βέβαια. Να συμπληρώσω λέμε, κάτι στο προηγούμενο θέμα που λέγατε. Ναι. Να είναι καλά οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Σωστό και αυτό. Αλλά δεν ξέρω αυτό που λες κατά πόσο θα ενισχύσει τον εσωτερικό τουρισμό. Εντάξει, που αυτό είναι και το. Είναι δύσκολο για τους γονείς. Εμείς είμαστε γονείς, είναι για μας είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Τα παιδιά, λέω, θα χαρούν. Γιατί τα παιδιά και να τους πεις ότι ξέρω εγώ, μπορεί να δείτε όλη μέρα τηλεόραση. Θα χαρούν. Είναι αντί να πάνε στο εμβόλιο. Καλό είναι αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ να πω όμως, Βασίλη, ότι εμείς τηλεοπτικά τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο στο μαγκαζίνο Live. 12 με 2, Σάββατο και Κυριακή, και εκεί μας ετοιμάζει πολύ ωραία θέματα τα οποία παρουσιάζουμε και στο πλατό της εκπομπής. Θέματα χρηστικά, τα οποία θέματα είναι απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς, και χρήζουν είναι. Και πώς το λένε, επίδειξη στο στούντιο, και αυτό είναι αυτό που απολαμβάνουμε, γιατί κάποια πράγματα, ειδικά εμείς οι γυναίκες, πρακτικά δεν τα γνωρίζουμε. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο, είτε άντρες, είτε γυναίκες, είτε μεγάλοι, είτε κάποια μικρά παιδιά ονειρεύονται κάποτε να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε τονίσει πολλές φορές και για μια οικογένεια και γενικότερα δεν είναι είδος πολυτελείας. Κοίταξε, αρχίζει νομίζω να γίνεται είδος πολυτελείας το αυτοκίνητο, έτσι, με όλα αυτά που κάνει, ναι, πληρώνουμε. Το πιο σημαντικό είναι το αυτοκίνητο με αυτό το μέσο, τέλος πάντων, δεν πηγαίνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Έτσι δεν είναι. Πάμε έτσι είναι. Δεν και όπως έχουμε πει, έτσι όπως έχουμε πει και στον αέρα της εκπομπής, αλλά και εκτός, είναι πολλοί που δεν ξέρουν ούτε καν πώς ανοίγει το καπό του αυτοκινήτου. Και όταν έρχεται η ώρα, ξέρω εγώ, να πάρει σε κάποιο βενζινάδικο για κάποιον έλεγχο, ξέρω εγώ, στο λάδι ή κάτι τέτοιο, ψάχνουν που είναι αυτός ο λευγές που ανοίγει το καπό. Λοιπόν, αυτά είναι αυτά που δείχνουμε στους τηλεθεατές μας το Σαββατοκύριακο στο μαγκαζίνο Live. Να καθίσουν να μας δουν. Ακριβώς. Λοιπόν, τι μας έχεις όμως εδώ τώρα σήμερα για το web της Ζούγκλας που αφορά τους οδηγούς αγώνων. Ναι, οι οδηγοί αγώνων τώρα είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Είναι ένα θέμα τώρα το οποίο έχει να κάνει, οδηγός αγώνων επαγγελματίας, βασικά αυτό έχει να κάνει κυρίως με ανθρώπους του εξωτερικού. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο να είσαι επαγγελματίας οδηγός αγώνων και αυτό να το πούμε γιατί πρέπει να πληρώνεις από αυτό που κάνεις. Ναι. Και σίγουρα, εντάξει, εμείς ασφαλώς ευχόμαστε το καλύτερο για τον Μίχαηλ Σουμάχερ, αλλά έτσι για να πάμε στο οικονομικό κομμάτι, γιατί τώρα με αυτό το τραγικό ατύχημα του αγαπητού οδηγού αγώνων Φόρμουλα 1, έχει και μια περιουσία η οποία ανέρχεται στα 902 εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ, καλά μεγάλη διαφορά δεν κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρήματα ασφαλώς εδώ για τους Έλληνες οδηγούς αγώνων δεν υπάρχουν. Εντάξει, γενικότερα οι οδηγοί αγώνων στην Ελλάδα δεν είναι επαγγελματίες, περισσότερο είναι ερασιτέχνες. Το κάνουν καθαρά από χόμπι. Και για να πούμε κάτι σημαντικό, ότι για να είναι κάποιος οδηγός αγώνων πρέπει να είναι αθλητής. Εδώ είναι η παρεξηγημένη έννοια του οδηγού αγώνων. Δηλαδή, για να ανταπεξέλθεις στις συνθήκες ενός αγώνα, πρέπει να πραγματικά να τρέχεις 10 χιλιόμετρα την ημέρα. Ναι, πρέπει να είσαι σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Με ποδήλατο, να κάνεις κολύμβηση, να κάνεις διάφορα τέτοια σπορ, για να είσαι σε τέλεια φυσική κατάσταση. Και μια σε που ανέφερε στο Σουμάχερ, ο Σουμάχερ αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα σε καταστολή. Και
βρίσκεται σε καταστολή και έχει μια σταθερότητα η υγεία του, γιατί είναι πολύ δυνατός οργανισμός, γιατί είναι αθλητής. Ναι. Δεν ήταν ένας ερασιτέχνης οδηγός αγώνων, ο οποίος πήγαινε απλώς και έκανε τη βόλτα του, επαγγελματίας. Ναι, και σίγουρα δεν είναι. Βγήκα από το γιοταχή μου, ας πούμε, και μπαίνω σε ένα αυτοκίνητο αγώνων και πατάω απλά γκάζι. Έτσι. Κάποιοι οποίοι θέλουν να το κάνουν χόμπι. Ναι. Κάποιοι οποίοι το έχουν χόμπι, το κάνουν αυτό. Δεν είναι κακό. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και μια σχετική γνώση, Βασίλη, γιατί άμα μπει έτσι σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο αγώνων με τέτοια γκάζια και πατήσει απλά γκάζι, όχι να τρομάξει. Είναι και επικίνδυνο. Δεν μπορείς να το κάνεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να παρακολουθείς κάποια μαθήματα. Πρέπει να βγάλεις και μια ειδική λισάνς, άδεια οδήγησης αγωνιστική. Βέβαια, δεν είναι και πολύ δύσκολο αυτό, για να πούμε την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθείς σίγουρα κάποια μαθήματα, να καθίσεις δίπλα σε έμπειρους οδηγούς, να σου δείξουν τα πατήματα που λένε στην γλώσσα τους όσοι ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γενικότερα, είναι ένα άθλημα πολύ ενδιαφέρον. Ένα άθλημα που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη, αλλά για να γίνει κάποιος επαγγελματίας, πρέπει, δυστυχώς, κρίμα που το λέμε, να βγει εκτός συνόρων. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε λίγο να δούμε το βίντεο, να ακούσουμε λίγο τα γκάζια που ανεβαίνει η αδρεναλίνη, όπως είπες και εσύ. Είδαμε κάποια πλάνα. Πάμε να δούμε και το βίντεο που μας έχει ετοιμάσει. Αυτό το βίντεο που θα δούμε, ναι, είναι βίντεο από το Γερμανικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού, γιατί, ναι, δεν είναι μόνο η Φόρμουλα 1 παγκοσμίως που μαζεύει κόσμο. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά πρωτάθλημα που μαζεύουν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, και όπως καταλαβαίνουν όλοι, το να συγκεντρώνει τόσο κόσμο σε ένα αγώνα, αυτό αυτομάτως δημιουργεί και όλο τον επαγγελματισμό γύρω από αυτό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βίντεο, Βασίλη. Practice, it doesn't matter what kind of car I've driven, I go to win. My little family, Victoria, they are everything for me. There's no point getting to the top of Mount Everest on your own. Ich bin einer, der immer denkt, ich habe keine Limit. I'm a lucky boy. Mm-hmm.
Βασίλη, στο τέλος του βίντεο βλέπουμε έναν να γράφει μια μάρκα αυτοκινήτου σε μια πολύ ωραία παραλία. Έχει και τα καλά της. Πάντως υπήρχε και Έλληνα πριν από λίγα χρόνια που έτυχε στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, τον Αλέξανδρο Μαργαρίτης. Αν μπορούμε να πούμε ότι ήταν από τους ελάχιστους που έχουν καταγραφεί ως επαγγελματίες οδηγοί σε ένα τόσο σημαντικό θεσμό πρωτάθλημα. Πάντως είναι από αυτά τα επαγγέλματα, Βασίλη, που δεν έχει να κάνει ότι εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουμε καλούς οδηγούς ή να μην έχουμε ταλέντα που θα μπορούσαν να αναδειχθούν, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Και υποδομή και υποστήριξη, γιατί όπως το είπε, υποδομή. Και υποδομή τι είναι, να έχεις μία πίστα, ένα αυτοκινητόδρομο. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε αυτό μόνο που βρίσκεται. Αλλά πολλά μας λείπουν για να. Χορηγίες. Δεν υπάρχουν μεγάλοι χορηγοί για να σε υποστηρίξουν. Μην ξεχνάμε ότι για να τρέξεις ένα πολύ σημαντικό θεσμό πρέπει να έχεις και χορηγούς να υποστηρίζουν την προσπάθειά σου. Ναι, αλλά άμα σκεφτείς, δεν είναι ας πούμε πρωταθλητές αγώνων Φόρμουλα 1. Δεν έχουν ανακηρυχθεί μόνο Γερμανοί, Ιταλοί που έχουν τις υποδομές. Έχουν ανακηρυχθεί κι άλλοι. Ισπανοί, Σουηδοί. Κυρίως από χώρες όπου έχουν βαριά βιομηχανία, δηλαδή έχουν αυτοκινητομηχανίες. Συνήθως βλέπουμε τέτοιους οδηγούς, πρωταθλητές από χώρες, εντάξει, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία. Σουηδία. Σουηδία. Ναι, οι χώρες οι οποίες ασχολούνται και με το αυτοκίνητο. Εμείς τώρα, σαν Ελλάδα, που δεν έχουμε όχι βαριά βιομηχανία, δεν φτιάχνουμε ούτε μπουλόνια για αυτοκίνητα, είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια και αυτό είναι σχετικό. Και ποδήλατα κάποτε φτιάχναμε, τώρα νομίζω ούτε αυτά. Όχι, τα φτιάχνουμε και ποδήλατα. Φτιάχνουμε ποδήλατα. Ναι, τα ποδήλατα του Μανιατόπουλου, του επιχειρηματία από την Πάτρα, πολύ γνωστά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι θέλει πολύ ταλέντο, θέλει υποστήριξη, αλλά βέβαια. Και το ταλέντο είναι νομίζω το α και το μ. Αλλά και ποιος θα το βρει το ταλέντο εδώ, γιατί πες ότι εμείς εδώ δεν έχουμε πίστα. Δεν θα βρεις ταλέντο. Θα φύγεις από την Ελλάδα ή από ποια χώρα είσαι, θα ταξιδέψεις, θα πας να σε μια Ελλάδα, θα λάβεις μέρος σε κάποια πρωταθλήματα του εξωτερικού και από εκεί και πέρα υπάρχουν ομάδες που θα δουν το ταλέντο σου. Μην ξεχνάμε και τον Κύπριο. Μα μακρύς ο δρόμος. Άκουσε λίγο. Μην ξεχνάμε και τον Κύπριο με την ονομασία, το επίθετο Έλληνας, ο οποίος. Νομίζω σε ένα-δύο χρόνια ίσως να τον δούμε να τρέχει και στη Φόρμουλα 1 αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει κάνει δοκιμές με μονοθέσιο της Φόρμουλα 1, πάει πάρα πολύ καλά. Γενικότερα η χρόνη που γράφει είναι πολύ καλή. Και μιλάμε για έναν Κύπριο, όπου η Κύπρος είναι σαφώς πολύ μικρότερη από την Ελλάδα, αλλά υπάρχει, είναι τέτοιο το ταλέντο του που πραγματικά υπάρχει και περίπτωση να τον δούμε να τρέχει σε αγώνες της Φόρμουλα 1. Μακάρι, το ευχόμαστε βέβαια. Βεβαίως. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Και θέλω να πάμε στην αίθουσα σύνταξης ξανά, αλλά αυτή τη φορά στην Κατερίνα Νινιού, διότι έχουμε έτσι μια βράβευση του Κριστιάνου Ρονάλντο. Από τη Φόρμουλα 1 πάμε στο ποδόσφαιρο. Από άντρα σε άντρα το πας. Από άντρα σε άντρα, αλλά από γυναίκα σε γυναίκα στην αίθουσα σύνταξης. Έτσι είναι. Τώρα δεν ξέρω, κοίταξε, αν εμείς οι γυναίκες είμαστε τώρα οι πιο κατάλληλοι να συζητήσουμε γι' αυτό, εσύ σίγουρα λόγω ιδιότητας και εξειδίκευσης, ναι. Εγώ τώρα ακούω αυτό που ξέρω είναι ότι βραβεύτηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής κτλ. Κτλ. Του 2013 από την FIFA και από το γαλλικό περιοδικό France Football. Κοίτα να δεις, ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε απ' όλα και ήταν ενδιαφέρει και πολύ τις γυναίκες, γιατί ήταν σαν τα Όσκαρ. Είχε και κόκκινα χαλιά, είχε και όλους τους στάρ του ποδοσφαίρου, του κόσμου, είχε ωραίες τουαλέτες. Διαρροή λιμάτων όπως τις χρυσές σφαίρες δεν είχε όμως. Όχι, τέτοιο δεν είχαμε. Ευτυχώς εκεί στη Ζυρίχη όλα ήταν τέλεια οργανωμένα και είχαμε τη χρυσή μπάλα λοιπόν, η οποία την δώσανε στον Κριστιάνο Ρονάλντο για φέτος, για το 2013. Είναι στην κορυφή του πλανήτη για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά βέβαια από κάποια τετραετή δυναστεία του Λάιονελ Μέση. Ο οποίος Μέση πάλι εμφανίστηκε με ένα κουστούμι, έτσι για να σου πω, Κιμ, το οποίο άφησε πολλά σχόλια, αφού είπανε πολλοί ότι μάλλον το κάνει επίτηδες για να ασχολούνται με τον. Ποιο, αυτό το κόκκινο που βλέπω. Ναι, είναι αυτό το κεραμιδί. Κεραμιδο-ροδοκόκκινο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να πούμε ότι μετά την παραλαβή του βραβείου του έβαλε τα κλάματα, έτσι δάκρυσε, συγκινήθηκε, είπε ότι θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου στη Ρεάλ και την Εθνική Πορτογαλίας. Χωρίς αυτούς και τις προσπάθειές τους δεν ήταν δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν είναι εύκολο, είπε, να κατακτήσει αυτό το βραβείο. Πρέπει να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας μου, όλους όσους με ψήφισαν και όλοι όσοι ήταν δίπλα μου, τη σύντροφό μου, να πούμε εκεί ότι ήταν και η Ειρίνα Σάγια, πάρα πολύ όμορφη.
τους φίλους μου και τον γιο μου φυσικά. Είναι πολύ συγκινητική στιγμή. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Πολύ ωραία. Θες να πάμε λίγο να δούμε ένα βίντεο που έχουμε σχετικό? Ναι, ναι. Φτάσαμε στην κορυφαία στιγμή της βραδιάς, στην απονομή της χρυσής μπάλας. Θα δούμε άλλη μια φορά τους υποψήφιους. Nominees for the FIFA Ballon d'Or. Ο Λιονέλ Μέσι, ο Φραν Γκριμπερί και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο Ρονάλντο, Portugal. Μαζί με τον Φίγκο και τον Εουσέμπιο, ο Χριστιάνο Ρονάλντο είναι οι τρεις Πορτογάλοι που έχουν πάρει την χρυσή μπάλα. Την κέρδισε το 2008. Πέρσι δεν πήρε τίτλο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν δεύτερος στο πρωτάθλημα. Φιναλίστ στο κύπελο Ισπανίας, έχασε την Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ. Αποκλείστηκε από τον τελικό Champions League από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πέτυχε όμως 69 γκολ σε 59 παιχνίδια. Ο Λιονέλ Μέσι κατακτά συνεχώς τη χρυσή μπάλα εδώ και 4 χρόνια. Ο μοναδικός που έχει κατακτήσει 4 φορές το βραβείο, το έκανε και μάλιστα συνεχόμενες. Και ο Φρανκ Ριμπερί κέρδισε τα πάντα με την Bayern Μονάχου, πρωτάθλημα, κύπελο στην Γερμανία, Champions League, Ευρωπαϊκό Super Cup και τον περασμένο Δεκέμβρη το Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων. Τιμήθηκε από την UEFA ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της περσινής χρονιάς. Wow. To bring this special evening to a climax, we'd like to ask l'équipe France Football president François Mourinier. Ο François Mourinier, ο πρόεδρος του UEFA Michel Platini και ο Pelé θα βρεθούν στη σκηνή και ο Pelé θα ανακοινώσει τον φετινό νικητή της χρυσής μπάλας. Πρώτο φαβορί ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεύτερο Φρανκ Ριμπερί, outsider ο Μέσι. Και καλύτερος ποδοσφαιριστής για το 2013, Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Πορτογάλος παίρνει τη χρυσή μπάλα. Έβλεπε την πλάτη του Μέσι. Τα δύο τελευταία χρόνια. Wow. 59 παιχνίδια, 69 γκολ το 2013 για τον μεγάλο Πορτογάλο που οδήγησε και την Πορτογαλία στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Δάκρυα και για τον Ρονάλντο. Boa noite. Não há palavras para descrever este momento. Οικογένεια του Κριστιάνου Ρονάλντο βρίσκεται στη Ζυρίχη. Obrigado a todos os meus companheiros do Real Madrid. Συγκινητικές στιγμές για τον ίδιο. Κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Είχε κλάψει το 2004 στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όταν έχασε η Πορτογαλία την Ελλάδα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ομάδας μου, όλους όσοι με ψήφισαν. A minha namorada está aqui presente, a minha mãe, o meu filho está aqui, primeira vez que o pai recebeu uma bola de ouro. E se esqueci-me de alguém, peço desculpa porque é um momento muito emocionante para mim e não consigo falar. Obrigado a todos. Μεγάλο ευχαριστώ ξανά για αυτούς που με τίμησαν. Ο Ρονάλντο που αφιερώνει τα γκολ που πετυχαίνει στο
τον Eusebio τις τελευταίες ημέρες. Παιδί γίνεται και με την χρυσή μπάλα. Congratulations to all the winners. I would like to invite you back on stage to complete such a wonderful evening. Thank you all for watching. Φτάνουμε στο τέλος της φετινής εκδήλωσης για την χρυσή μπάλα. Congratulations to all the winners and thank you to all the viewers around the world for watching us. See you in Brazil. Μάλιστα, μεγάλη στιγμή για το ποδόσφαιρο, Κατερίνα. Εκείνοι που το είπανε και μέσα στο βίντεο, ότι είχαμε και μια ειδική βράβευση για τον Πελέ, γιατί στα χρόνια του Πελέ δεν υπήρχε χρυσή μπάλα, ο οποίος και ο ίδιος δάκρυσε μετά την ειδική βράβευση του από τη FIFA για την προσφορά του φυσικά στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Έχει και μια ιδιαίτερη στιγμή και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα το παιδί του δεν ξέρω κατά πόσο κατάλαβε που βρίσκεται και τι γίνεται, αλλά ίσως σε κάποια χρόνια, άμα δει τα πλάνα αυτά, θα καταλάβει περισσότερο. Είδαμε και εκεί την σύντροφο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχει και, πώς το λένε, έχει και ζουμί lifestyle το θέμα, αλλά μην σας μείνουμε τώρα στο ποδόσφαιρο και στη βράβευση. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και μείνετε κοντά μας, γιατί έχουμε και θέματα από το vova.gr και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη. Κοντά μας θα είναι ο Σωτήρης Αδαμίδης, ο παθολόγος, και η Λία Χαλκιάμη, η ψυχολόγος. Capire di più quel malessere dentro che tu parla con.
Πολύ ωραίος Έρος Ραματσώτη. Κοντά μου η Αγγελική Στόγια από το govastileto.gr για να συζητήσουμε τα θέματα της ημέρας. Αγγελική. Καλησπέρα και από μένα. Αρκετά τα θέματα και σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, να σχολιάσουμε τις εμφανίσεις από τις χρυσές σφαίρες. Εκτός από τα λύματα. Ελπίζω να μην λερώθηκε κανένα από τα, από τα ακριβά φορέματα και τις ακριβές δημιουργίες. Παραλίγο να τις καταστρέψει τη βραδιά. Κοίταξε, από θέμα όσφρησης σίγουρα. Σίγουρα έκανε τη δουλειά του. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι επιλέξανε οι κυρίες για να φορέσουν. Και αυτό κόκκινο χαλί είναι. Βέβαια, δεν είναι το κλασικό κόκκινο χαλί των Όσκαρ, αλλά και αυτό είναι ένα κόκκινο χαλί με μια πασαρέλα ωραίων γυναικών και ωραίων ενδυσυμάτων. Πολλές έδωσαν επώνυμες κυρίες στο παρόν. Αυτή ήταν η 71η απονομή χρυσών σφαιρών και να πούμε στον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει, είναι ο πρόκειλος των Όσκαρ και πολλές από τις ταινίες που πήραν, που έφυγαν τέλος πάντων με χρυσή σφαίρα, πολύ πιθανό να φύγουν και με Όσκαρ. Λοιπόν, να σας πω ότι φέτος το κόκκινο χαλί, αυτό που σχολιάστηκε και γράφτηκε στον ξένο τύπο, είχε πολύ χρώμα. Mm-hmm. Ουράνιο τόξο, αυτό ήταν ο χαρακτηρισμός. Ναι. Βέραμαν μέχρι μπλε, εντάξει. Ασπρόμαυρη επιλογή, τώρα δεν βλέπω. Mm-hmm. Ωραία, πάμε να δούμε μία. Βλέπουμε μία-μία. Μία-μία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την πρώτη. Τώρα εντάξει, λίγο τα ονόματα δεν τα θυμάμαι κιόλα. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι όλες επέλεξαν πολύ γνωστούς και μεγάλους οίκους, όπως Calvin Klein, Oscar De La Renta, η Uma Thurman φόρεσε Versace. Να σας πω και ένα παρασκήνιο, η Jennifer Lawrence, αυτή η νέα ταλαντούχα ηθοποιός, την οποία γνωρίσαμε στην ταινία Hunger Games, φόρεσε για δεύτερη χρονιά, επέλεξε για δεύτερη χρονιά τον ίδιο οίκο, τον Dior. Mm-hmm. Η Sandra Bullock επέλεξε να φορέσει Prada. Η Julia Roberts, Dolce Cabana. Η Mila Kunis φόρεσε Gucci. Η Drew Barrymore, η οποία ήταν και έγκυος, εγώ δεν τον ξέρω αυτόν τον οίκο, συγχωρήστε με, Monique Luyer, δεν ξέρω, Kim, δεν μπορώ να τον προφέρω και καλά, συγχωρήστε με. Α, να τη βλέπουμε τη εδώ. Τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πλουμιστό. Πλουμιστό, χρωματιστό. Ανοιξιάτικο μου κάνει αυτό, Αγγελική. Ανοιξιάτικο. Περιέργος. Είχαν τέτοια διάθεση φέτος οι επώνυμες κυρίες. Τι πιάσανε οι ζέστες εκεί ξαφνικά. Οι ζέστες, η διάθεσή τους, κάτι πάντως δεν ήταν χειμερινή, το μόνο σίγουρο. Oscar De La Renta φόρεσε η Zoe Deschanel, αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις και μάλιστα να σας πω και ότι η Ρούλα Κορομιλά την επιβράβευσε μέσω των social media. Ανόμιζα ότι ήταν η Ρούλα Κορομιλά και λέω τι λέει τώρα. Η εμφάνιση της Kate Blanchett. Η εμφάνιση της Kate Blanchett έκλεψε τις εντυπώσεις. Βλέπουμε και το κόκκινο της φωτιάς αυτή τη στιγμή. Και λευκό πολύ. Αυτή ποια είναι εδώ, η Reese Witherspoon? Αυτή είναι η Jennifer Lawrence που φόρεσε Dior. Είναι Dior. Έχει κόψει τα μαλλιά. Δεν βλέπω και καλά, ξέρεις, λόγω ηλικίας, Αγγελική μου. Σιγά τι λόγω ηλικίας. Με έχει κόψει τα μαλλιά της, γι' αυτό σε καταλαβαίνω. Την είχε συνηθίσει με τα μαύρα τα μαλλιά, γι' αυτό. Από το Hunger Games. Τώρα το έκανε ξανθό κοντό. Άλλος άνθρωπος έχει γίνει η Lawrence, που τέλος πάντων. πάμε παρακάτω. Ναι. Η Emma Watson. Η Emma Watson, την οποία γνωρίσαμε όλοι μέσα από το Harry Potter. Μεγάλωσε κι αυτή. Φοράει Christian Dior. Τι εννοείς μεγάλωσε κι αυτή? Μεγάλωσε ενώ δεν είναι το κοριτσάκι που γνωρίσαμε μόλις στο Harry Potter. Ναι. Ούτε η επιλογή, ας πούμε, είναι πολύ νεανική. Όχι, δεν είναι πολύ νεανική. Η αλήθεια είναι. Είναι τύπου Merlin. Τύπου Merlin, ακριβώς. Να σου πω και τύπου Αντζελίνα Τζολί. Η Αντζελίνα Τζολί επέλεγε τα τελευταία χρόνια τέτοιου είδους φορέματα και το Strapless, και η κόμωση. Και η κόμωση, σωστά. Ναι. Σωστά. Πάντως, είδες βλέπεις που παρατηρώ. Παρατηρείς. Μην με βλέπεις, βλέπεις που παρατηρώ. Και όλες φυσικά φοράνε πανάκριβα κοσμήματα. Να σας πω και τα οποία, να σου πω κάτι, είναι δανεικά. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Καλά κάνεις και το λες. Εγώ θέλω να το περάσω στο. Είναι δανεικά. Είναι δανεικά όλα αυτά, γιατί μέσα από αυτές τις εμφανίσεις διαφημίζονται οι μεγάλοι οίκοι και προσδοκούν, ας πούμε, κάποιες πελάτες που έχουν την χρηματική, την οικονομική άνεση για να τα πάρουν. Όχι όπως αυτές δεν θα είχαν, αλλά σου λέει αυτό θα τα πάρω. Αυτό θέλω να σχολιάσω τώρα, σιγά που δεν έχω να πάρω. Αλλά αφού μπορώ να τα βάλω χωρίς να τα πληρώσω, γιατί όχι. Η Τζούλια Ρόμπερτς, εδώ βλέπουμε την Τζούλια Ρόμπερτς, εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι. Δηλαδή, αδιάφορα. Σαν να φοράει ένα πουκάμισο μέσα από ένα strapless φόρεμα. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Κοίταξε, είναι μία save επιλογή, χωρίς να. Dolce & Gabbana είναι, να πούμε, αυτό που φοράει. Είναι μία save, έτσι, σίγουρη επιλογή. Ένα σίγουρα. Κλασικό μαύρο, μακρύ. Ναι. Εντάξει. Δεν διαγράφει κάτι, δεν τονίζει κάτι.
Πολύ σωστά. Απλά ίσως περνάει λίγο περισσότερο παρατήρητο από ότι θα έπρεπε για ένα τέτοιο γεγονός. Mm-hmm. Mm-hmm. Η Emma Watson, είπαμε, φορέσει η Christian Dior και αυτή. Δηλαδή, αρκετές κυρίες προτίμησαν οι κοντιέρ. Αυτό τι είναι, αυτό είναι ωραίο. Γοργονέ. Αυτό είναι ωραίο, είναι γοργονέ. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία όμως. Δεν μπορώ να την καταλάβω από εδώ. Καλά σου λέω, λόγω ηλικίας. Λόγω ηλικίας κάτι παθαίνω κι εγώ. Αυτή είναι η Heidi Klum. Η Heidi Klum, η οποία παρελθόντως, όταν την είδα, μου φάνηκε εκεί, δεν ξέρω. Τι είναι πολύ... αυτό, κουρτινά. Κουρτίνα, see-through, είναι see-through, έχει δηλαδή διαφάνειες. Όχι, δεν μ' αρέσει. Συνήθως η Heidi Klum μας έχει συνηθίσει σε κομψές εμφανίσεις, να σου πω. Έτσι. Και άλλωστε γνωρίζει τη μόδα. Και γνωρίζει και τη μόδα. Ποιος ξέρει τώρα. Τι έπαθε, τι. Δεν ξέρω. Μάλλον, γιατί τώρα για να μπει στο κόκκινο χαλί παίρνει και τις συμβουλές των ειδικών. Ναι. Όπως και να το κάνει. Αυτή είναι η κυρία Ζώη. Μπορεί να πάτε λίγο πίσω πάλι. Μπορεί να πάτε λίγο πίσω εκεί στη Heidi Klum. Να δω κάτι. Mm-hmm. Α, όχι, τίποτα. Μετά. Επόμενη. Επόμενη. Ήθελα να δω ποιος είναι ο κύριος από πίσω. Εκεί που περπατάει. Είναι ο Μάικλ Ντάγκλας. Ο Μάικλ Ντάγκλας. Καλά τα είδες και είπα. Ναι. Λοιπόν. Ο Μάικλ Ντάγκλας είναι από πίσω, ο οποίος πήρε και χρυσή σφαίρα και φέρωσε και το βραβείο του τώρα, μια και λέμε. Τον τζακώσαμε τον Μάικλ Ντάγκλας. Ωραία. Στην σύζυγό. Για πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το κόκκινο που θα δούμε τώρα, αυτό της φωτιάς. Είναι το χαρακτηριστικό χρώμα του γνωστού οίκου Oscar de la Renta. Κάτι δεν χωρίσανε ο Μάικλ Ντάγκλας. Τα ξαναβρήκανε. Α, τα ξαναβρήκανε. Mm-hmm. Είδες, αυτά είμαι πίσω εγώ. Επανασύνδεση. Mm-hmm. Επανασύνδεση. Oscar de la Renta, γνωστός για το κόκκινο χρώμα του. Αυτό επέλεξε λοιπόν η κυρία Zoe Deschanel. Έτσι λέγεται. Τέλος πάντων, αυτό είναι το όνομά της. Ναι. Αυτή είναι η Μίλα Κούνης, αγαπημένη. Μ' αρέσει αυτό. Είναι Gucci. Είναι Gucci. Δεν ξέρω τι είναι, πάντως μου αρέσει το χρώμα. Μ' αρέσει και αυτό το σου έλεγα. Το χρώμα αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το επιλέγει, το έχει ξαναεπιλέξει. Αν όχι το ίδιο, παρόμοιο είναι πάλι από χρώσεις. Είναι το, ναι, Μέντα, πώς το λες τώρα αυτό. Το λες. Όχι Βεραμάν, δεν είναι Βεραμάν. Είναι μια απόφαση. Του συναφιασμένου ουρανού, θα το έλεγα εγώ. Ναι. Ανοιξιάτικο κι αυτό. Πάγου, ανοιξιάτικο κι αυτό, Αγγελική. Νομίζω ότι επιλέξαν τελικά και ίσως καινούριες δημιουργίες. Ακριβώς από τη νέα σεζόν. Από τη νέα σεζόν πρέπει να είναι όλα αυτά. Πέρυσι είχε φορέσει βιολέτη χρώμα. Φέτος κινήθηκε πάλι σε πάνω. Αχ, μ' αρέσει πολύ αυτό. Έχει γούστο, έχει γούστο. Οφείλω να ομολογήσω. Ωραία. Η Μίλα Κούνης. Η οποία είναι και ευτυχισμένη στην προσωπική τη ζωή. Αυτό τι είναι το ασημί μονοκόμματο. Δεν ξέρω τι είναι, πάντως δεν μου αρέσει, διότι το βρίσκω πάρα πολύ... Άτονο. Ναι, και αδιάφορο. Καταρχάς η κυρία που δεν ξέρω τώρα ποια είναι, είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη η κυρία και έτσι είναι άτονο, είναι αυτό είναι που λέμε άτονο. Είναι άτονο. Μάλιστα, έχουμε άλλη φωτογραφία. Α, όχι. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πράσινος κροκόδιλος. Ναι, μου κάνει λίγο καρναβάλι αυτό το χρώμα. Όχι, όχι, πάμε στο επόμενο, παρακαλώ, πάμε στο επόμενο, έχουμε κι άλλο. Ναι. Σου αρέσει αυτό τώρα. Εμένα όχι, μου θυμίζει λίγο, δεν ξέρω πώς να το πω. Ντραπέ κουρτίνα. Πάρα πολύ ωραίο. Επόμενο, έχουμε άλλο. Ναι. Αυτή. Ποια είναι αυτή. Αυτή ποια είναι αυτή. είναι η Reese Witherspoon. Α, ναι, η Reese Witherspoon. Η Reese Witherspoon, η οποία φόρεσε Βεραμάν. Η οποία φόρεσε Βεραμάν και οίκο Calvin Klein. Είναι Calvin Klein σε απλή έτσι, σε γραμμή. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ για όσο από σας θέλετε να δείτε όλες τις φωτογραφίες από τις επιλογές που κάνανε οι κυρίες στο, πήγα να πω, στο χρυσό χαλί, στο κόκκινο χαλί των χρυσών σφαιρών. Μπορείτε να μπείτε στο govastileto.gr και να δείτε αναλυτικά όλες τις φωτογραφίες. Είχαμε ετοιμάσει και άλλα θέματα σήμερα από το govastileto, θα προλάβουμε, δεν πειράζει, αύριο. Αύριο, εδώ θα είμαστε. Να είμαστε καλά, γιατί θέλω να πάμε αμέσως μετά το μικρό διάλειμμα στο θέμα μας για σήμερα, που είναι η κατάθλιψη, και θα φιλοξενήσουμε εδώ τηλεφωνικά και τον κύριο Σωτήρη Αδαμίδη, τον παθολόγο, αλλά και την Λία Χακιάμη, την ψυχολόγο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας.
Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας, κατάθλιψη. Θέλω να καλησπερίσω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ελία Χακιάμη, ψυχολόγο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα κυρία Χακιάμη θέλω να σας φέρω λίγο σε αντιπαράθεση με την καλή την έννοια με τον παθολόγο, τον κύριο Σωτήρη Αδαμίδη, γιατί θέλω να καταλάβουμε μαζί εδώ αν τελικά η κατάθλιψη, που αναμφισβήτητα νομίζω είναι η νόσος έτσι αυτής της δεκαετίας και λίγο παρακάτω και λίγο παραπάνω, αν τελικά έχει μόνο ψυχολογικά αίτια, αλλά μήπως έχει και παθολογικά. Συνήθως τα ψυχολογικά θέματα φέρνουν και τα παθολογικά. Και το αντίστοιχο και το ανάποδο. Από πού ξεκινάει όμως, τώρα αυτό είναι το ζητούμενο να μάθουμε, και θέλω να καλησπερίσω και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σωτήρη Αδαμίδη, παθολόγο και διευθυντή παθολογικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, και με μία υπόθεση. Ποτέ δεν τα βάζω με ψυχολόγο και με γυναίκα. Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε και οι δύο σήμερα έτσι λίγο να καταλάβουμε ότι αν ο δρόμος προς την κατάθλιψη είναι πάντα ο ίδιος ή αν υπάρχουν και διαφοροποίησεις αναλόγως με την περίπτωση. Δηλαδή, μια κατάθλιψη η οποία ξεκινάει από παθολογικά αίτια και καταλήγει σε ψυχολογική νόσο ή το αντίστροφο. Καταρχήν έχουμε αυτούς οι οποίοι, δεν ξέρω, μπορώ να μιλήσω? Ναι, βεβαίως. Ναι, έχουμε αυτούς οι οποίοι από ένα χρόνιο νόσημα, το οποίο δυσχεραίνει την καθημερινότητά τους, χαλάει την ποιότητα της ζωής τους, δυσκολεύει την επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, οδηγούνται σαφώς σε μια κατάθλιψη με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει μια κατάθλιψη ιδιοπαθή, θα την έλεγα, που δεν έχει κάτι σαφές πίσω της. Ναι. Οι περισσότερες όμως έχουν είτε ένα στίγμα το οποίο ξεκινάει από το περιβάλλον στο οποίο κινούνται, έχουν μεγαλώσει τις αναφορές τους ακόμα και σε παιδικές ηλικίες και το πώς έχουν μεγαλώσει, είτε και από ανθρώπους οι οποίοι όπως τώρα, αυτή τη στιγμή, στη δύσκολη φάση που περνάει η πατρίδα μας, έχουν φορτωθεί στις πλάτες τους, στις ψυχικές τους πλάτες, μια τέτοια συμπτωματολογία η οποία δεν έχει να κάνει παρά πολύ λογική επεξεργασία των δυσκολιών τις οποίες οπότε κάνει καθένας. Εσείς από λέτε μας ότι κάποια παθολογικά αίτια, κάποιες χρόνιες νόσους κτλ. Μπορούν να φέρουν κατάθλιψη σε έναν άνθρωπο, σωστά? Μέχρι αυτό το σημείο, για να φέρουμε και την κυρία Χακιάμη στην κουβέντα. Κυρία Χακιάμη, συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο κύριος Αδαμίδης, και θα έχουμε προσέξει πολλές φορές και από το περιβάλλον μας ότι κάποιες περιόδους που ένας άνθρωπος μπορεί να μην είναι έτσι στη πολύ καλύτερη του φάση, να αναπτύσσει ξαφνικά παθολογικά πράγματα, τα οποία μέχρι τώρα
δεν τα έχει αναπτύξει. Καμιά φορά όταν η ψυχολογική μας κατάσταση δεν είναι καλή, κάποιες ευαισθησίες που έχουμε μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια. Όπως? Το οτιδήποτε. Έχω συναντήσει πολλές φορές τώρα τελευταία να βγαίνει μια συσσωρευμένη θλίψη από καιρό, η οποία κάποια στιγμή βρίσκει μια διέξοδο στο σώμα. Αντίστοιχα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο γιατρός, ότι οι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα ήδη παθολογικό, είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να διατηρήσουν την καλή τους ψυχολογία, γιατί βεβαίως όταν αλλάζει η καθημερινότητά σου και είναι πράγματα τα οποία αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις, σε καταβάλουν. Αυτά που λέμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, ψυχοσωματικά, που αυτό για μένα συνδυάζει την ψυχολογία αλλά και την φυσική κατάσταση, δηλαδή ένα πρόβλημα υγείας το οποίο παρουσιάζεται. Αυτό πώς συνδέεται, τώρα ρωτάω και τους δύο σας, κυρία Χακιά, αν θέλετε να ξεκινήσετε, το ψυχοματικό σύμπτωμα τι είναι? Όπως είπα, ότι πολλές φορές η πίεση που αισθανόμαστε μπορεί να μας βγει σε μία μορφή, πώς να το πω, παθολογικού αιτίου πια. Πολλοί άνθρωποι που απευθύνονται στους ειδικούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητούν πρώτα, αν έρχονται δηλαδή με κάποιο παθολογικό πρόβλημα, να ζητούν πρώτα να κάνουν εξετάσεις, να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από τους γιατρούς, και τότε να συνδράμουν στο να τους βοηθήσουν στο να ισορροπήσουν ψυχολογικά. Μάλιστα. Κυρία Δαμίδη, όταν έρχεται ας πούμε κάποιος σε εσάς και λέει ότι εντάξει, δεν είμαι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, αλλά με πιάνει συνεχώς το στομάχι μου, το έντερό μου, δεν ξέρω, και άλλα πολλά ίσως. Εσείς πώς ακριβώς ξεκινάτε τη θεραπεία, αν θέλετε? Ή πώς κάνετε βγάζετε ας πούμε το πόρισμα ότι αυτό πρόκειται για ψυχοσωματικό σύμπτωμα και όχι για παθολογικό? Καταρχήν είναι τόσο μεγάλη εμπειρία σε αυτά πολλών γιατρών και ειδικοί που φυσικά γι' αυτό έχω αναρτήσει και στο διαδίκτυο, αν πατήσετε τα ψυχοσωματικά ενοχλήματα στο ιατρείο ενός παθολόγου, υπάρχει δικό μου άρθρο το οποίο θα σας αναλύσει πάρα πολύ με ενάργεια και σαφήνεια το τι συμβαίνει. Πάρα πολλές φορές σε περιόδους ενός γεγονότος το οποίο μας επηρεάζει με αισθήματα έκπληξης ή και φόβου, αυτή η επεξεργασία στο σώμα μας μπορεί να βγει με γαστρίτιδα, με ταχυκαρδία, με έμφραγμα. Έχει παρατηρηθεί δηλαδή, αγαπητή Κιμ, σε περιόδους σεισμών που έγιναν στην Ιαπωνία και κατεγράφησαν απότομα τα αντανακλαστικά φόβου των Ιαπώνων, ότι αυξήθηκαν κατακόρυφα εκείνη την ημέρα τα εμφράγματα. Κάτι το οποίο ακριβώς συνιστά μια σωματοποίηση του άγχους, μια σωματοποίηση του στρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνει, πάλι θα αναφερθώ στη σημερινή κατάσταση που περνάει ο τόπος μας, ο μέσος Έλληνας κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν είναι πλούσιος ή φτωχός, όλοι το βιώνουν. Πολύ περισσότερο βέβαια αυτοί οι οποίοι δυσχεραίνονται πάρα πολύ. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη, κυρία Δαμίδη, είναι σίγουρο, αν θέλετε, ή σχεδόν σίγουρο ότι θα βγάλει κάποια στιγμή κάποιο ψυχοσωματικό ή κάτι στο σώμα του? Σχεδόν βέβαιο. Δηλαδή φανταστείτε το άτομο που έχει κατάθλιψη, θα έχει και μια συμπεριφορά η οποία θα εκτρέπεται είτε προς τη βουλιμία, ας πούμε, είτε προς την ανορεξία. Αυτό αυτόματα έχει συνέπειες πάνω στο μεταβολισμό του, πάνω στη συμπεριφορά του σε σχέση με το πιθανό υπόστρωμα διαβήτου, πάνω σε επίπεδο αριθμιών ή σε επίπεδο εμπειρικής συμπεριφοράς. Αυτά είναι τόσο καθημερινά, τόσο συχνά, που εμείς ως παθολόγοι οφείλουμε πριν απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός που έχουμε μπροστά μας δεν πάσχει κατ' ουσίαν από ένα νόσημα οργανικό, αλλά οι αφορμές, οι πηγές του είναι αλλού και αυτές πρέπει να δούμε, και αν είναι σωστός ο συνάδελφος θα κοιτάξει με πολύ αγάπη να τον παραπέμψει εκεί που πρέπει, οπότε, ή να το χειριστεί μαζί του. Ναι, οπότε εκεί από πού ξεκινάει η θεραπεία του ασθενούς, από τον ψυχολόγο ή από τον παθολόγο? Και οι δύο έχουν μερίδιο ευθύνης στη θεραπεία, με την εξής έννοια. Αν ο παθολόγος κάνει ιατρική, η οποία δεν είναι η ιατρική του τροχονόμου,
Δεν βαριέται δηλαδή να ασχοληθεί με τον άνθρωπο που έχει μπροστά του σαν ξεχωριστή περίπτωση, ναι. Τότε είναι εύκολο να βοηθήσει τον πάσχοντα με μια πρώτη προσέγγιση η οποία αφορά τη συζήτηση των προβλημάτων του, δει ότι μπορεί να το διαχειριστεί σε επίπεδο μιας αγχώλησης ή σε επίπεδο ενός και ήπιου αντικαταθλιπτικού φαρμάκου, ναι. Μπορεί να το χορηγήσει. Δεν έχει αυτό περιορισμός. Οπότε εκεί απαιτείται συνεργασία, δηλαδή θα ήταν η καλύτερη περίπτωση, η συνεργασία του παθολόγου με τον ή την ψυχολόγο, κυρία Χακιάμη. Βεβαίως υπάρχει μια συνεργασία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οι οποίες απαιτούν βέβαια και χρόνο και γνώση και ειδικότητα. Ναι, κυρία Χακιάμη. Θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές έχει παρατηρηθεί οι γιατροί να δίνουν φάρμακα και πρέπει να πω ότι τα φάρμακα συνδράμουν βεβαίως στο να υπάρχει μία καλή εξέλιξη, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα φάρμακα στην προκειμένη περίπτωση, εάν δεν καταπολεμηθεί η αιτία που μας προκαλεί αυτά τα συναισθήματα, το φάρμακο από μόνο του δεν μπορεί να δώσει τη λύση. Συνδράμει βεβαίως εάν υπάρχει ταυτόχρονα και δραστηριότητα. Ναι, γιατί αλλιώς φαντάζομαι ότι το φάρμακο δρά ως αναβλητικός παράγοντας και όχι ως θεραπευτικός. Δηλαδή έχουμε δει ανθρώπους να παίρνουν αντικαταθλιπτικά για χρόνια, ναι. Έτσι, ξεχνώντας για ποιο λόγο τα πήραν και που στην ουσία τα προβλήματα που τους απασχολούσαν δεν λύθηκαν. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές οι άνθρωποι λένε εμένα το βιβλιάριό μου μου καλύπτει το να πάω σε ένα γιατρό, αλλά δεν μου καλύπτει το να πάω σε κάποιον άλλο ειδικό για να κάνω αυτό που θέλω. Ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή προγράμματα στους δήμους, στα κοινωνικά ιατρία, που μπορεί ένας άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια. Και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτά που ακούμε για θεραπείες, για συνεδρίες ψυχοθεραπείας, οι οποίες διαρκούν χρόνια, ναι. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καμιά φορά, έστω και μία φορά να μιλήσει κάποιος με έναν ειδικό μπορεί να του ανοίξει έναν ολόκληρο κόσμο που μέχρι εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να δει. Γιατί ένας άνθρωπος, λογικό είναι, το καταλαβαίνει και ο καθένας από τον εαυτό του. Όταν κάποιος βρίσκεται μέσα σε ένα πρόβλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να δει ρεαλιστικά πώς είναι τα πράγματα. Και πολλές φορές χρειάζεται ένας άνθρωπος που δεν είναι καν φίλος να μπορεί να δει τα πράγματα αντικειμενικά. Σιγά, ακριβώς, αντικειμενικά και να βοηθήσει να δοθεί μια ωραία λύση. Τουλάχιστον το λύση, όπως καταλαβαίνετε, δεν το δίνει τη λύση δεν τη δίνει ο ειδικός. Βοηθάει τον άνθρωπο να αρχίσει να συνειδητοποιεί τι του συμβαίνει. Αν ρωτήσετε τους περισσότερους ανθρώπους τι του συμβαίνει. Επί της ουσίας, να βοηθήσει να βρει τη λύση μόνος του. Αν ρωτήσετε έναν άνθρωπο τι του συμβαίνει, περισσότεροι λένε ότι του φταίνε τα πάντα. Ναι, ή δεν ξέρουν πια τι τους φταίει, εν πάση περιπτώσει. Και με όλα αυτά που μας συμβαίνουν, μπορεί και όντως να μην ξέρεις πια τι σου φταίει. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω και τους δύο κλείνοντας είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, συγκριτικά με πριν από κάποια χρόνια, οι ασθενείς που έρχονται σε εσάς, κυρία Χακιάμη, για να θεραπευτούν ή να βοηθηθούν επειδή πάσχουν από κατάθλιψη ή που θέλουν να μάθουν αν αυτό που βιώνουν είναι κατάθλιψη, και σε εσάς αντίστοιχα, κυρία Δαμίδη, τα άτομα που έρχονται που έχουν παθολογικά αίτια, αλλά εσείς κάνετε τη διάγνωση ότι τελικά το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού. Έχουν αυξηθεί? Να απαντήσω? Απαντήστε, να κλείσω με τον κύριο Δαμίδη. Σίγουρα είναι μια δύσκολη εποχή για όλους, έτσι, και το θέμα της κατάθλιψης υπήρχε πάντα. Βεβαίως τώρα υπάρχουν μεγαλύτερα θέματα, αν θέλετε, επιβίωσης και άλλα. Αυτό όμως που θεωρώ βασικό είναι ότι όταν πεις σε έναν ασθενή και αναφέρομαι και πολύ στους γιατρούς, γιατί οι γιατροί δυστυχώς έχουν την τάση να λένε σε έναν άνθρωπο έχεις κατάθλιψη. Όταν λες σε έναν άνθρωπο έχεις κατάθλιψη, πρέπει να σας πω ότι κάποιος το φέρει μετά πολύ βαρέως και λέει μου το είπε ο ειδικός, έχω κατάθλιψη. Λοιπόν, οπότε εσείς μας λέτε ότι έχουν αυξηθεί. Λέω, εκτός ότι έχουν αυξηθεί, ότι θεωρώ ότι δεν είναι σωστό κάποιος να λέει σε έναν άνθρωπο έχεις κατάθλιψη, διότι ό,τι συμπτώματα δεν έχει εμφανίσει της κατάθλιψης θα τα εμφανίσει, θεωρώντας ότι τα έχει όλα γιατί του το είπαν.
Κύριε Αδαμίδη. Αυτό είναι μια διάκριτη στάση από κάποιους συναδέλφους και κατακριτέα φυσικά. Δεν σημαίνει όμως ότι αν κάποιος έχει καλλιεργήσει μια σχέση σωστή με τον ασθενή, ότι δεν μπορεί να του μεταφέρει την αίσθηση που έχει ότι όντως τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αυτά που συνηγορούν για τη διάγνωση καταθλίψεως. Ο χειρισμός θέλει διάκριση. Και από εκεί και μετά βέβαια θα σου πω ότι δεν είναι καθόλου αντικειμενικός ο αριθμός των προσερχομένων σαν στατιστική αποτύπωση, γιατί σήμερα με την κρίση, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα ιατρία τα οποία δέχονται ασθενείς χωρίς κατά ανάγκη να πληρώσει ο άρρωστος, έχουν κορεστεί. Δηλαδή η προσέλευση στα κρατικά νοσοκομεία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία είχαν τα παλιότερα χρόνια. Ναι. Που ο κόσμος μπορούσε να επιλέγει και να πληρώσει την επίσκεψη του. Άρα θεωρώ ότι όντως έχουν αυξηθεί. Εκτός βέβαια από την αξιολόγηση της στατιστικής που δεν μπορώ να την κάνω, γιατί υπάρχει αυτός ο παράγωνος οικονομικός. Εκείνο που πρέπει να πούμε πάντως είναι ότι έχουν σταθεί και ο Ιατρικός Σύλλογος και πολλοί φορείς και εμείς οι ίδιοι οι γιατροί πολλές φορές έχουμε προσεγγίσει αυτές τις δυσκολίες με συμπάθεια, με κατανόηση και σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις και αμυστή. Και έτσι πρέπει. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα. Θα τα πούμε αύριο.